Σήμερα, μαζί με τους άλλους πέντε ομολόγους, κλείνουμε έναν πρώτο κύκλο συναντήσεων στην Κομωτινή. Προηγήθηκαν άλλες πέντε. Θα κάνω μία αναφορά, τα είπε πάρα πολύ ωραία ο κ. Δήμαρχος και η Σοφία Μενεσελίδη, η κύριε συνάδελφο. Όταν τον Οκτώβριο του 2014 γεννήθηκε αυτή η ιδέα, δεν χρειάστηκε καθόλου κόπος να πείσουμε τους Προέδρους του ΕΜΠΕΦΕ, την κύριο Μακεδονίας και Θράκης, ότι αξίζει να σκεφτούμε να διαμορφώσουμε ένα δίκτυο με τον διακριτό τίτλο του ΕΜΠΕΦΕ της Ελληνικής Οδού. Κάναμε πρώτα κείμενα, τα επικοινωνήσαμε, μας επιστράτησαν, επικοινωνούσαμε και τηλεφωνικά και μορφοποιήσαμε ένα τελικό κείμενο, το οποίο λοιπόν ήταν το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε με τον πανηγυρικό τρόπο, θα έλεγα, συνέδριο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέρειας, 20 Γενάρη του 2016. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα είχαμε ένα κείμενο αναφοράς το καταστατικό μας, το οποίο καθόριζε τις επιλογές μας, τις συνέργειές μας, την επικοινωνία μας. Πρέπει να πω ότι από την πρώτη στιγμή δεν έτυχε το θέμα να χάσουμε την αυτοτέλειά μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό ήταν ένα κείμενο λοιπόν, μια ομολογία φιλίας, συναντήληψης, ότι συνασπιζόμενοι, συνεργαζόμενοι, πολλαπλασιάζουμε τα ωφέλη στις κοινωνίες μας και υποδιαιρούμε κατά λοιπόν τα προβλήματα. Οι καλές πρακτικές, ο ένας δανείζεται από τον άλλον σημαντικές εμπειρίες. Όλα αυτά πραγματικά δώσαν δύναμη στο δίκτυο. Χαιρόμαστε όλοι γιατί και το Υπουργείο πλέον όταν επικοινωνεί και μας αναγνωρίζει ως δίκτυο. Παίρνουμε έγγραφα πλέον και βλέπουμε λοιπόν ότι αναγνωρίζει και αυτήν την νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε. Βεβαίως ο τίτλος νοηματοδοτεί και σημειολογικά ότι έχουμε σκοπό να διαμορφώσουμε άλλο ένα δίκτυο πολιτισμού στο έδρος της Εγνατίας που ενώνει λοιπόν την Ήπειρο με τη Θράκη, τα σύνορά μας εν πάση και από τον Σεπτέμβρη του 2016 πέρυσι στα Γιάννενα θέσαμε πλέον κοινές δράσεις, τροχοδρομήσαμε κοινές δράσεις. Ήτανε η θεατρική άνοιξη των σχολείων μας, των δευτεροβάθμιων σχολείων μας. Να μην κάνω λεπτομερείς αναφορές. Τα λύκεια όλου του εύρους του δικτύου έκαναν τοπικές διαδικασίες και ανέδειξαν την καλύτερη θεατρική ομάδα από τα όρια χωρικής ευθύνης κάθε ΕΜΠΕΦΕ και τα έξι καλύτερα λοιπόν, τα πέντε καλύτερα, υπήρχε ένα δίκτυο, ένα ΕΜΠΕΦΕ. Παρουσιάσαμε λοιπόν τις καλύτερες θεατρικές ομάδες κορυφώνοντας αυτές τις δράσεις στη Μονή Λαζαριστών με την βοήθεια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Υπήρχαν και προβλήματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά ξέραμε ότι μπορούμε να τολμούμε και να καταφέρουμε πράγματα. Φέτος, σε αυτή τη συνάντηση που κλείνει, επαναλαμβάνω, ο πρώτος κύκλος, γιατί προηγήθηκαν άλλες πέντε συναντήσεις στις έδρες των άλλων ΕΜΠΕΦΕ, επαναπροσδιοριζόμαστε, κάναμε εκτίμηση των κοινών μας δράσεων και βεβαίως κάνουμε μια επανατοποθέτηση και βάζουμε το νέο πλαίσιο, τους νέους στόχους για την νέα χρονιά.